Τι να σου πω, παιδάκι, τον πανικό, τον όλεθρο, την καταστροφή, όλα μαζί. Τον πόνο, τι να σου πω. Μας στείλανε τη νύχτα, ξυπνήσαμε, ξύπναγα το χωριό όλο, χτύπαγα καμπάνες, τηλέφωνα, έπαιρνα. Πάνω όλα, πήρανε φωτιά. Εγώ τα σβήναμε και καήκε το δικό μου. Καήκαν τα σβητάκια μου. Καήκε, δεν έχω τίποτα. Η κυρία Χρυσαυγή δεν μπορεί να πιστέψει ότι οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής πήγαν χαμένοι. Βρίσκεται σε απόγνωση, σε απελπισία. Είδε το σπίτι της στο Φαρακλό Λακωνίας να καταστρέφεται από τη φωτιά. Μαζί με τον σύζυγό της έμειναν οι δυο τους στο χωριό την ώρα της μεγάλης πυρκαγιάς για να γλιτώσουν τα σπίτια από τις φλόγες. Τραγική ηρωνία, δεν πρόλαβαν να σώσουν το δικό τους. Βέβαια, αυτό το σπίτι είναι ασήμαντο για κάποιους, αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ιστορία 50 ετών στα καράβια, όλη μου ζωή. Περουσία μέσα αυτό που έχει μέσα, αυτά που καήκανε, είναι ανεξίπητης αξίας. Κόλλας, τι να σας πω ρε παιδιά, δεν το ξεχάσω ποτέ. Όλος ο κόσμος, όλος, από τα άλλα χωριά πήγαινε το λιμενικό, τους έβγαζε από το λιμά, από τη θάλασσα. Τα πάντα καταστραφήκανε. Η κυρία Γεωργία, κάτοικος του Μεσοχωρίου, δεν μπόρεσε ούτε εκείνη να σώσει το σπίτι της από τις φλόγες. Η μαρτυρία της είναι συγκλονιστική. Περιγράφει την κόλαση που έζησε χθες, βλέποντας την περιουσία της να γίνεται στάχτη, όπως και όλη η περιοχή γύρω από το σπίτι της. Ήταν ένας παράδεισος εδώ. Το πράσινο μας πληγώνει. Δεν ήθελες να φύγεις από εδώ πάνω. Τώρα να πάρω δρόμο να φύγω. Ο εφιάλτης που έζησαν, η αγωνία για τις περιουσίες τους, είναι αποτυπωμένη στα πρόσωπά τους. Δεν περιγράφεται. Έβλεπες εδώ, έπεφτε κάτω και εκεί αρχίναγε μια καινούργια λάβα. Τέτοιο πράγμα δεν έχω δει στη ζωή μου. Αυτό είναι το Καναντέρ που χθες το μεσημέρι έκανε αναγκαστική προσγείωση σε μια πλαγιά, καθώς επιχειρούσε για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Λακωνία. Οι ηρωικοί πιλότοι έδιναν μάχη με τις φλόγες όταν ξαφνικά παρουσιάστηκε πρόβλημα. Όπως βλέπετε στις αποκλειστικές εικόνες του Μέγκα, το Καναντέρ προσγειώθηκε κυριολεκτικά πάνω στα κλαδιά των δέντρων, δυτικά του όρους Φαρακλού, και από θαύμα οι δύο χειριστές βγήκαν σόοι. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες από το πυροσβεστικό αεροσκάφος EL-215, το οποίο χθες το μεσημέρι πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αυτή την απόκρημνη πλαγιά στο Φαρακλό του Δήμου Βοΐων. Όπως και εσείς βλέπετε, αυτό είναι ένα κομμάτι της ατράκτου. Πίσω μου βλέπετε τους δύο κινητήρες του, αλλά και το ουραίο τμήμα. Σαν από θαύμα βγήκαν από εδώ οι δύο χειριστές του πυροσβεστικού αεροσκάφους και μετά ήταν άθικτο. Όμως πέρασε λίγο αργότερα η πύρινη λέλαπα και δεν άφησε κανένα κομμάτι του άθικτο. Και οι δύο πιλότοι μεταφέρθηκαν αρχικά σε κέντρο υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας στην Αθήνα. Η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και δεν εμπνέει ανησυχία. Χθες το βράδυ τους επισκέφθηκε στο νοσοκομείο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος, οι οποίοι συνομίλησαν μαζί τους και ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας τους. Στη Νέα Πολη Λακωνίας βρήκε τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Η πύρινη λέλαπα άφησε πίσω της τεράστια καταστροφή. Έκαψε χιλιάδες στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, 35 σπίτια και καταστήματα παραδόθηκαν στις φλόγες. Τι να πω, δεν έχω λόγια να πω, τι να πω, απελπιστικά, τι να πω. Πόσα χρόνια πάλευε για αυτά. Όλη μου τη ζωή, 100 χρόνια είναι η δουλειά αυτή. Καπνοί βγαίνουν από τα καμένα σπίτια στη Νέα Πολη Λακωνίας. Οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση καθώς μετά το σοκ του πύρινου εφιάλτη έχουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της επόμενης μέρας. Η φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να γερωθούν τα χωριά Λάχη, Φαρακλό, Άγιος Νικόλαος, Μεσοχώρη, Καμάρι καθώς και δύο παιδικές κατασκηνώσεις. Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος 132 πυροσβέστες με 52 οχήματα καθώς και ισχυρές εναέριες δυνάμεις. Σε μία από τις ρήψεις ενός ελικοπτέρου, ο ένας έλικας του μπλέχτηκε σε ένα δέντρο και κινδύνευσε να πέσει. Ο πιλότος όμως στάθηκε ψύχραιμος και κατάφερε τελικά να το επαναφέρει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Μέσα σε λίγες ώρες, περίπου 50.000 στρέμματα δάσους και καλλιέργειες χάθηκαν. Δεκάδες κάτοικοι έβλεπαν τις φλόγες να πλησιάζουν και τελικά να καίνε τα πάντα. Και εκείνοι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να αποτρέψουν την καταστροφή. Ελαιόδεντραχ, το χτύμα μου κάηκε, το άλλο μου χτύμα κάηκε, τα πάντα καήκανε, παιδιά! Καήκαμε! Ψηθήκαμε! Του γαμπρού μου αυτό που βλέπετε, καήκανε! Του ξαδερφού μου Νάτος, καήκανε! Τίποτα δεν μείναμε! Όπου υπάρχει χτύμα είναι καημένο. Και όχι με πέντε ρίζες ελιές. Με 100 και 200.
Με το φόβο των αναζωπυρώσεων πέρασαν τη νύχτα πυροσβέστες και κάτοικοι στη Λακωνία. Με το πρώτο φως της ημέρας, στα εναέρια μέσα, ξεκίνησαν και πάλι ρήψεις νερού στις εστίες της πυρκαγιάς, ώστε να τεθεί υπό έλεγχο. Αρκετοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να σωθούν. Φύγαμε από τα σπίτια μας και από τις περιουσίες μας και πήγαμε στο Δήμο Μονοβασίας, προς τα πέρα εκεί, για να ζήσουμε τη ζωή μας. Τα πάντα αφήσαμε. Τα πάντα, αρκεί να σώσουμε τη ζωή μας. Η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική για δεύτερη ημέρα, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν και σήμερα στην περιοχή. Πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει και με το κέντρο υγείας της Νεάπολης, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές στο κτίριο. Βρισκόμαστε στο κέντρο υγείας. Βλέπετε μπροστά σας, είχε κοινωθεί από το πρωί. Καήκαν αποθήκες σε ένα παλιό ασθενοφόρο που είχε στρατιωτικό. Έχουν καεί κοντέιντερ. Γίνεται προσπάθεια να σώσουν το κτίριο.